Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 5 πρωθυπουργοί έχουν αλλάξει μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, ξεκινώντας με την παρέτηση του David Cameron το καλοκαίρι του 2016, ύστερα από το δημοψήφισμα για το Brexit. Από τον αριθμό 10 της Downing Street πέρασαν κατά σειράν η Τερέζα Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λις Τρας, και τώρα αναζητείται ο επόμενος. Εν αρχή είναι το Brexit. Και μετά το χάος. Μέσα σε 6 χρόνια το συντηρητικό κόμμα αλλάζει 4 και πλέον 5 πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Thank you. Και η γυραιά Αλβιώνα βρίσκεται πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βιώνει μια συνεχή κρίση. Όλα αρχίζουν με το λανθασμένο υπολογισμό του πρωθυπουργού David Cameron. Προκυρήσει δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, ελπίζοντας ότι θα καταπνίξει την εσωκομματική αντιπολίτευση. Αν και ο ίδιος υπερασπίζεται την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. So this vote, if we leave, is irreversible. If you jump out of the aeroplane, you cannot clamber back through the cockpit hatch. And that is why anyone in any doubt should be voting Remain tomorrow. Η νίκη του Brexit, αν και ισχνή με 52% στο δημοψήφισμα, σκορπίζει ενθουσιασμό στους ευρωσκεπτικιστές. Αλλά δείχνει το διχασμό της χώρας και οδηγεί τον Πρωθυπουργό στην παρέτηση. I expect to go to the palace and offer my resignation, so we'll have a new Prime Minister in that building behind me by Wednesday evening. Thank you very much. Η Τερέζα Μέη επιλέγεται ως αρχηγός των Τόριδων και πρωθυπουργός. Προκυρήσει προώρες εκλογές το 2017, όπου χάνει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προσπαθεί επανειλημμένα να φέρει προς έγκριση στη Βουλή μια συμφωνία συνενετικού διαζυγίου με την Ευρώπη, αλλά υφίσταται κοινοβουλευτικές ήττες. Ανατρέπεται από τους ευρωφοβικούς του κόμματός της που θέλουν καθαρό Brexit. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female Prime Minister. But certainly not the last. I think that the Brexit brought a lot of instability in the UK. And that is a pity because I've been here since 9 years and I worked with David, with Theresa, and then they left. Το συντηρητικό κόμμα στρέφει το βλέμμα στον Μπόρις Τζόνσον, χαρισματικό πρώην δήμαρχο Λονδίνου και θερμό υποστηρικτή του Brexit. Αυτός κάνει εκστρατεία με την υπόσχεση ότι θα καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγεί το κόμμα του σε σαρωτική νίκη στα τέλη του 2019. Το 2020 ολοκληρώνει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η εγκληματική ολιγορία της κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση της πανδημίας προκαλεί 200.000 θανάτους, τους περισσότερους από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Τα προσωπικά του σκάνδαλα και τα ψέματα στο κοινοβούλιο πριονίζουν την καρέκλα του, δείχνοντάς του την έξοδο από την Downing Street. I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down. Στη διάρκεια της θερινής εσωκομματικής εκστρατείας διαδοχής, η Λις Τρας εντυπωσιάζει τη βάση των Τόριδων. But what I'm about as a conservative is people keeping more of their own money. Growing the economy, so we avoid a recession. Το οικονομικό τους πρόγραμμα όμως καταραίει μόλις έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Και η παραμονή της στον πρωθυπουργικό θόκο διαρκεί μόλις 45 ημέρες. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I am resigning as leader of the Conservative Party. Όποιος ή όποια κι αν διαδεχθεί τη Λις Τρας, θα έχει ως προτεραιότητα να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας και να επαναφέρει τη σταθερότητα.